εκτάθεση ευθυνών και ισχυρισμών ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τις λιμενικές αρχές από τη μία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Frontex από την άλλη φανερώνουν ένα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Η ελληνική κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές πρέπει με στοιχεία να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτές τις σοβαρές καταγγελίες ότι υπάρχουν επαναπροωθήσεις και κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Αναδεικνύεται όμως και κάτι ακόμα, ότι η παρουσία της Frontex, η δράση της, ενός διακρατικού στρατιωτικού αστυνομικού μηχανισμού καταστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται την υπεράσπιση των συνόρων. Το αντίθετο αποδεικνύουν τα γεγονότα. Ερωτάτε λοιπόν ο κύριος Λετζερή, πώς τοποθετείτε στο γεγονός ότι η ίδια η Frontex έχει εμπλακεί σε περιστατικά επαναπροωθήσεων θέτοντας σε κίνδυνο ζωές προσφύγων και μεταναστών, ενώ μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση της επιφυλάσσει ακόμα πιο αναβαθμισμένο ρόλο και στα νέα κλειστά κέντρα με το νέο αντιδραστικό σύμφωνο για τη μετανάστευση. Και εμείς ανησυχούμε πολύ που ακούσαμε εδώ και για νέα σώματα εποπτών οι οποίοι θα δρουν ανεξέλεκτα στα σύνορα. Δεύτερον, η δράση της Frontex αποτελεί de facto αμφισβήτηση του ίδιου του κυριαρχικού δικαιώματος κάθε κράτους να προστατεύει το ίδιο τα σύνορά του χωρίς ξένες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ.